Και εμείς, κυρίες και κύριοι, να πάμε να δούμε ένα χρονικό αυτής της αθλειότητας, γιατί περί αθλειότητας πρόκειται, και αφορά σε αυτό το εκδικητικό πορνό που υπέστη όχι μόνο η Ιωάννα Τούνη, έχουν υποστεί δεκάδες κορίτσια αλλά και αγόρια όλα αυτά τα χρόνια που τα κινητά, τα έξυπνα κινητά και η τάση να παίζεις κατά τη διάρκεια της ερωτικής επαφής ή της συνέβρεσης με το κινητό σου γράφοντας βίντεο ή τραβώντας φωτογραφίες, είχε ως αποτέλεσμα και έχει ως αποτέλεσμα πάρα πολλά κορίτσια να έχουν πέσει θύμα αυτής της εκδικητικής μανίας των ημίαιμων αρσενικών και ημίαιμων θηλυκών, που με αυτόν τον τρόπο θεωρούν ότι μπορούν να εκδικηθούν έναν άνθρωπο ξεφτυλίζοντάς τον. Μιλάμε για την απόλυτη αθλειότητα, κατ' εμέ. Μέσα στην εβδομάδα, λοιπόν, το Newsit αποκάλυψε το διατακτικό, αυτό δηλαδή που οι δικαστές αποφάσισαν, προκειμένου να μπει σε διαδικασία ακροατηρίου, να δικαστεί η ιστορία αυτή. Είναι κακουργηματικού χαρακτήρα οι πράξεις αυτές τα τελευταία χρόνια και για κακούργημα έχουν κληθεί να καθίσουν στο σκαμνί οι δύο άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται προς το παρόν, θέλω να σας πω, σε αυτήν την ιστορία. Διότι μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να βγει προς τα έξω. Θέλω να δούμε το χρονικό αυτής της ιστορίας και αμέσως μετά θα σας δώσω ρεπορτάζ για την εμπλοκή ή μάλλον για την απόπειρα κάποιων για μία ακόμα φορά να εμπλέξουν τον Δημήτρη Φιντηρίκο στην όλη ιστορία. Ήταν ο Δημήτρης Φιντηρίκος εκείνη την εποχή στη Χαλκιδική? Πώς λειτουργήσε? Όταν είδε την Ιωάννα Τούνη σε αυτή την κατάσταση, τι έκανε? Ήρθε στα χέρια με έναν εκ των κατηγορουμένων? Τα ξέρετε αυτά? Όχι. Θα σας τα πούμε εμείς. Ρεπορτάζ και επιστρέφουμε. Σε δίκη για κακούργημα παραπέμπονται οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση revenge porn της Ιωάννας Τούνη. Η δημοφιλής influencer και επιχειρηματίας είχε προχωρήσει σε μήνυση δύο ανδρών το 2020 για την παραβίαση προσωπικών δεδομένων μετά από τη διαρροή ενός βίντεο με προσωπικές στιγμές της, το οποίο κυκλοφορούσε στο διαδίκτυο από το 2017. Στο βούλευμα αναφέρεται και το όνομα του επιχειρηματία Δημήτρη Φιντηρίκου. Μεταξύ αυτών που πληροφόρησαν την εγκαλούσα για τα ανωτέρω ήταν και η γνωστή της Δημήτριος Φιντηρίκος και οι οποίοι τον Ιούνιο του έτους 2020 ανέφεραν στην εγκαλούσα ότι το επίμαχο βίντεο και τις αντίστοιχες φωτογραφίες που την απεικόνιζαν τα είχε στην κατοχή του ο ήδη από το έτος 2017. Τα επιδείκνυε ως τρόπαιο, τα έστελνε από το κινητό του τηλέφωνο συστηματικά σε τρίτους. Ο δε πρώτος Δημήτριος Φιντηρίκος της ανέφερε ότι ήταν και ο ίδιος μεταξύ αυτών στους οποίους ο είχε αποστείλει το ενθέματι βίντεο. Το θέμα πήρε μεγάλες διαστάσεις στα social media με το όνομα του επιχειρηματία Δημήτρη Φιντηρίκου να εμπλέκεται μέσα από αναρτήσεις που κυκλοφόρησαν, οι οποίες τον έδειξαν ως τον άνθρωπο που διέρευσε το ροζ βίντεο της γνωστής influencer. Ωστόσο, τον επιχειρηματία απέμπλεξε η ίδια η Ιωάννα Τούνη σε βίντεο που ανήρτησε σε προσωπικό της λογαριασμό μέσω διαδικτύου με αφορμή την υπόθεση βιασμού 24χρονης κοπέλα στη Θεσσαλονίκη. Και μέσα σε όλο αυτό, να που ξανά το όνομά μου έρχεται στο προσκήνιο. Αυτή τη φορά αυτό που γράφτηκε παντού είναι ότι το άτομο το οποίο διέρευσε το δικό μου revenge porn βίντεο ήταν μαζί με αυτούς οι οποίοι φημολογείται ότι έκαναν αυτά στην κοπέλα αυτή από τη Θεσσαλονίκη. Δεν ισχύει. Αυτός που διέρευσε το revenge porn βίντεο και μου έκανε όλα αυτά δεν ήταν ο Δημήτρης Φιντηρίκος όπως έχει γραφτεί παντού. Σύμφωνα με τους δικηγόρους της κυρίας Τούνη, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν μέχρι και 10 χρόνια κάθειρξη, αφού η βλάβη στα θύματα περιστατικών revenge porn δεν μπορεί να υπολογιστεί, εξού και παραπέμπονται για κακουργήματα. Είναι, κυρίες και κύριοι, ένα βούλευμα που βάζει, τοποθετεί στο σκαμνί αυτούς τους δύο, γιατί δύο ήταν. Ήταν ο ένας που βρισκόταν, συνευρισκόταν με το κορίτσι αυτό που βλέπετε, την Ιωάννα, και ένας άλλος, ο οποίος έγραφε το βίντεο αυτό,
Και μάλιστα, ο τύπος ο οποίος συνευρισκόταν με την Ιωάννα Τούνη, πόζαρε και στην κάμερα, έπαιζε. Η οποία βρισκόταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Προσέξτε τώρα να δείτε. Και στην υπόθεση την άλλη, με τον δήθεν βιασμό της Μπίκα, δεν το λέω δήθεν εγώ, οι δικαστές το έκριναν και το έστειλαν στο αρχείο. Δεν το λέω εγώ, το ξέρουμε, το έχουμε παρακολουθήσει. Και στην υπόθεση της Τούνη, ένας συγκεκριμένος και συστηματικά δυσφημιστής του Δημήτρη Φιντηρίκου μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, τον ενέπλεξε. Και στη μία υπόθεση δεν είχε καμία σχέση και αποδείχτηκε. Και σε αυτή την υπόθεση η ίδια Ιωάννα Τούνη βγήκε και είπε ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτή την ιστορία. Και εδώ είναι ο Τάσος να λειτουργήσει επικουρικά, να μου πει, να με διορθώσει ή να συμπληρώσει. Το όνομα λοιπόν του Δημήτρη Φιντηρίκου υπάρχει μέσα στο βούλευμα. Ως μάρτυρας. Αναφέρεται. Ως μάρτυρα. Σωστά. Προσέξτε λοιπόν να δείτε τώρα τι έχει γίνει. Συμβαίνει ό,τι συμβαίνει στην παραλία της Χαλκιδικής. Στο πάρκινγκ. Στον πιτσόμπαρο που λέμε στη γλώσσα μας. Η Ιωάννα είναι σε κατάσταση μέθης. Τώρα, είναι σε κατάσταση μέθης μόνο. Κάποιος έκανε κάτι, γιατί υπάρχουν, κυκλοφορούν πολλά. Υπάρχουν τα χάπια βιασμού. Υπάρχουν διάφορα που μπορείς έναν άνθρωπο να του ρίξεις εντελώς τις αντιστάσεις. Γίνεται ό,τι γίνεται και αμέσως μετά, επειδή λίγο πριν στο Beach Bar όλοι αυτοί βρισκόταν στο τραπέζι του Δημήτρη Φιντηρίκου, δηλαδή και η Ιωάννα Τούνη και ο ένας εκ των κατηγορουμένων, και γίνεται χαμός στο μαγαζί, ζητάνε από τον Δημήτρη που έχει ένα τραπέζι και είναι με τους φίλους του να καθίσουν μαζί. Ο Δημήτρης τους δέχεται, κάποια στιγμή φεύγει, λέει: Παιδιά, εγώ θα συνεχίσω τη βραδιά μου. Πληρώνει το τραπέζι του, τους πληρώνει όλους ο Φιντηρίκος, πληρώνει το τραπέζι του, φεύγει και πηγαίνει στο σπίτι του, που είναι λίγα χιλιόμετρα από το σημείο που συνέβη αυτό που κατέγραφε στο βίντεο ο δεύτερος άθλιος, στον πρώτο άθλιο, να κάνουν ό,τι κάνουν στην Ιωάννα. Εγώ έχω κάνει πάρα πολύ σκληρή κριτική στην Ιωάννα, θέλω να το πω. Αλλά έχω παραδεχτεί ότι είναι ένας πανέξυπνος άνθρωπος, ο οποίος εκμεταλλεύεται άψογα τα κοινωνικά δίκτυα προκειμένου να στηθεί επιχειρηματικά και μαγιά της και μπράβο της σε αυτήν την Ελλάδα που ζούμε. Συνεχίζω. Γίνεται λοιπόν αυτό που γίνεται και φεύγει ο τύπος με την Ιωάννα σε αυτή την κατάσταση και πηγαίνει στο σπίτι του Φιντηρίκου, όπου ο Δημήτρης έχει ντυθεί να φύγει, να συνεχίσει να πάει σε άλλο μαγαζί και θα σας πω συγκεκριμένα, το Pearl είχε τραπέζι λίγο πιο κάτω, στο σημείο εκεί, στη Χαλκιδική. Και βγαίνει έξω και κοιτάει την Ιωάννα σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, ολόγυμνη. Και έρχεται στα χέρια με τον τύπο. Και λέει, τι κάνεις, λέει, τι μου φέρνεις την Ιωάννα, τι να την κάνω εγώ την Ιωάννα, γιατί μου τη φέρνεις στο σπίτι μου την Ιωάννα. Και αυτός ψελίζει κάτι περίεργα, γιατί και αυτός υποτίθεται, όχι υποτίθεται, και αυτός είχε πιει αλκοόλ πολύ, δεν ξέρω πόσο. Ούτε με ενδιαφέρει να μάθω. Έρχονται στα χέρια. Ο Δημήτρης παίρνει αγκαλιά την Ιωάννα. Η Ιωάννα αναφέρει κιόλας κάποια στιγμή ότι άκουγε φωνές όταν πήγανε στο σπίτι του Φιντηρίκου. Οι φωνές είχαν να κάνουν με τη φασαρία, γιατί του ζήτησε το λόγο. Τον χαρακτήρισε πάρα πολύ άσχημα ο Φιντηρίκος. Του είπε: Τι αθλειότητες είναι αυτές που κάνεις, ρε, κτλ. Κτλ. Παίρνει την Ιωάννα. Την παίρνει αγκαλιά. Την πάει σπίτι του. Την ταΐζει. Την βάζει να κάνει ένα μπάνιο. Προσέξτε. Φορτίζει το κινητό της, το οποίο ήταν αφόρτιστο, και το έχει πει και η ίδια η Ιωάννα ότι το κινητό της ήταν αφόρτιστο εκείνη την ημέρα. Της αφήνει ένα χαρτάκι και της λέει ότι είναι το κινητό μου σε περίπτωση που θέλεις να με πάρεις ή οτιδήποτε, πάρε με τηλέφωνο αν με χρειαστείς κτλ. Δεν τον πήρε ποτέ η Ιωάννα τηλέφωνο, την άφησε να κοιμάται. Και όταν επέστρεψε ο Δημήτρης Φιντηρίκος, η Ιωάννα έλειπε. Ξέρετε γιατί? Γιατί είχε επιστρέψει ο τύπος και είχε πάρει την Ιωάννα Τούνη από το σπίτι του Φιντηρίκου. Αυτά είναι τα πραγματικά περιστατικά που συνέβησαν μετά τη σεξουαλική επαφή και την καταγραφή σε βίντεο. Και πάμε τώρα στο δικονομικό κομμάτι. Κύριε Ντούγκα, τι λέει η πελάτησά σας για όλα αυτά? Σαφώς εγώ αυτό που θέλω να πω, ότι η κυρία Τούνη είναι ξεκάθαρα το θύμα, ότι αυτό που έχει υποστεί είναι πάρα πολύ βαρύ, ειδικά το 2024, όταν έχουμε την τεχνολογία και το συγκεκριμένο βίντεο, και μπορεί να έχει αποθηκευτεί σε κάποια συσκευή κινητού, σε κάποιο τάμπλετ, και αυτό το πράγμα. Το σημαντικό, αυτό που πρέπει να πούμε, είναι ότι μπορεί να μην σταματήσει ποτέ. Δεν κατεβαίνουν αυτά. Δεν κατεβαίνουν ποτέ. Και μετά από 5, 4, 3 χρόνια, το συγκεκριμένο βίντεο και οι συγκεκριμένες φωτογραφίες, γι' αυτό η βλάβη που έχει υποστεί είναι ανεπανόρθωτη. Και έχει και παιδί. Μπορεί να υπάρχουν για πάντα. Βέβαια. Και να μην σταματήσει ποτέ αυτός ο διασυρμός που έχει υποστεί η κυρία Τούνη.
Ξεκάθαρα είναι το θύμα. Βλέπουμε μέσα από αυτό το βούλευμα ότι οι άλλοι. Γιατί το λέτε έτσι ξεκάθαρα, υπάρχει κάποια αμφιβολία. Προσπαθούν να θυματοποιηθούν κι άλλοι. Από την άλλη πλευρά. Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο. Μπράβο. Η άλλη πλευρά γίνεται μια προσπάθεια οι θύτες να μας πούν ότι είναι τα θύματα. Και τι εννοώ με αυτό. Ότι δεν ξέρουν ότι καταγράφονται. Ότι λοιπόν ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων λέει λοιπόν ότι ναι, συνευρέθηκα με την κυρία Τούνη, αλλά κάποιος περαστικός, τυχαία, μέσα στη νύχτα. Κάποιο τρίτο πρόσωπο. Κάποιο τρίτο πρόσωπο, το οποίο δεν το γνωρίζω, τυχαία μέσα στη νύχτα, περνούσε από το σημείο. Και. Και μας βιντεοσκοπούσε και μας τραβούσε φωτογραφίες. Και εγώ μόλις αντιλήφθηκα να γίνεται η συγκεκριμένη βιντεοσκόπηση, έβαλα μπροστά το αυτοκίνητο και έφυγα. Εγώ αυτό που θέλω να σας πω. Σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι ότι αυτό δεν μπορεί να ισχύει ξεκάθαρα. Και γιατί δεν μπορεί να ισχύει, για δύο βασικούς λόγους. Είναι ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος φαίνεται από το βίντεο, λοιπόν, ότι γνώριζε. Καμάρωνε, είχε... κύριε Ντούγκα. Έτσι. Καμάρωνε για αυτό που έκανε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Καμάρωνε, ξεκάθαρα. Καμάρωνε, έβλεπε, μάσκαρε την κάμερα, πόζαρε στην κάμερα και μίλαγε, κύριε Ντούγκα. Έτσι ακριβώς. Να μην τρελαθούμε. Είπαμε. Εγώ καταλαβαίνω ότι όλοι είναι αθώοι μέχρι αποδείξεως των αντίον, αλλά. Να μην τρελαθούμε, δηλαδή είναι βίντεο, δεν είναι έπαιζε, να σου πούμε, με την κάμερα, είναι ξεκάθαρο ότι έπαιζε με την κάμερα και είναι ξεκάθαρο ότι είχε γνώση. Είχε γνώση για τη συγκεκριμένη βιντεοσκόπηση και τη λήψη των φωτογραφιών. Τώρα, σαφώς βέβαια, η άλλη πλευρά θα μου πείτε ότι μπορεί να λέει και να ισχυριστεί ότι θέλει και η ελληνική δικαιοσύνη θα αποφασίσει. Όμως, κανένας νοήμων άνθρωπος δεν θα περνούσε τη διαδικασία που έχει περάσει η κυρία Τούνη όλα αυτά τα χρόνια για να αυξήσει τη δημοτικότητά της ή τους followers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί από τις καταθέσεις τους βλέπουμε ότι αυτά ισχυρίστηκαν. Ότι δηλαδή το έκανε για να γίνει γνωστή. Για να γίνει γνωστή. Δηλαδή ότι έγινε Kim Kardashian ξαφνικά η Τούνη της Ελλάδος. Ακριβώς. Ναι. Μα ήταν ήδη τώρα γνωστή όταν είχε γίνει αυτό. Μπράβο. Εκεί που έρχομαι λοιπόν από το 2020, η κυρία Τούνη ήταν ήδη γνωστή. Τη γνωρίζαμε. Είχε βγει από ένα παιχνίδι το 2017. Οπότε. Και γνωστή όμως και να μην ήταν, αυτό που θέλω να πω, ότι καμία γυναίκα δεν θα έβαζε τον εαυτό της σε αυτή τη διαδικασία. Είναι χυδαίο. Τέλος. Είναι χυδαιότητα εσχής του είδους. Είναι χυδαιότητα. Και να σας πω και κάτι. Να γράψετε βίντεο κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης. Αν γουστάρετε και σας αρέσει να το κάνετε, να το κάνετε. Με το που τελειώσει όμως η ερωτική πράξη, διαγράψτε το. Διαγράψτε το από παντού και από τα διαγραμμένα από παντού. Μην αφήσετε υλικό σας να υπάρχει πουθενά. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι στο πλαίσιο ενός ερωτικού παιχνιδιού μπορεί να είναι και αυτό. Μπορεί κάποιοι να ερεθίζεται το μυαλό τους βλέποντας τον εαυτό τους να κάνουν ό,τι κάνουν. Σε δημόσιο χώρο. Σε δημόσιο χώρο. Με δεύτερο άτομο, σε αυτή την κατάσταση γυναίκα, να την εκμεταλλεύεσαι πλήρως άθλιε. Άθλιοι. Γιατί για... Δεν θέλω να μιλήσω τώρα, είναι πρωί. Δεν θέλω να τα πω έτσι όπως τα νιώθω. Να σω. Και μισό λεπτάκι να ξεκαθαρίσω και κάτι, παιδιά. Δεν υπήρχε σχέση. Αυτό θέλω να πούμε. Ακούστε λίγο τώρα. Αυτό γιατί είναι, και είναι αυτό σημαντικό. Νομίζω ότι υπάρχει στο πλαίσιο της υπεράσπισής τους. Ότι υπήρχε μια σχέση, λέει. Υπάρχει σχέση, δεν υπήρχε. Εδώ πέρα. Όχι. Υπήρχε μια. Θα σας πω. Παροδική γνωριμία, η οποία μετά από όλο αυτό που συνέβη. Και αυτή είναι η αλήθεια και νομίζω ότι και ο Τάσος το γνωρίζει. Εξελίχθηκε για κανένα μήνα. Και όταν η Τούνη κατάλαβε περί τίνος πρόκειται και τον χώρισε. Έγινε αυτό που έγινε, γιατί αυτά είναι τα πραγματικά περιστατικά. Μα, αυτό μα και σχέση φορές να υπήρχε και να μην υπήρχε, τώρα δεν νομίζω ότι υπέστη. Όχι, το λέω για συγκεκριμένους λόγους, το επισημαίνω. Πάρα πολλές φορές. Το επισημαίνω γιατί. Έκανε ρεπορτάζ, μάλλον. Γιατί, παιδιά, υπάρχει. Το έχουμε δει δηλαδή αυτό. Πολλές φορές αυτοί που διαραίουν αυτά τα βίντεο. Είναι ο πληγωμένος άρρωστος εγωισμός τους, Νικό. Ναι. Είναι ο πληγωμένος άρρωστος εγωισμός τους. Που δεν μπορούν να χωνέψουν την απόλυση. Έλα, Τάσο. Εγώ, Νίκο, αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Ιωάννα έχει υποστεί τεράστια ζημία και το τονίζω αυτό, γιατί η μητέρα της έφυγε με αυτό τον καημό. Με αυτή τη στενοχώρια. Ψυχολογική ζημιά, βασικά. Και η ψυχολογική, αλλά και η μητέρα της αρρώστησε. Στην ουσία ήταν η βασική αιτία για να φύγει από τη ζωή. Και σήμερα, που είναι η δικαίωση της Ιωάννας, που είναι η λύτρωση της Ιωάννας, δεν είναι εδώ πέρα για να το ζήσει. Είναι πολύ σημαντικό. Φανταστείτε ότι μια γυναίκα, όσο και διάσημη να είναι, όσο και αγαπητή να είναι, όσους και followers να έρχεις, ότι έχει οικογένεια. Και πόσο μάλλον τώρα που έχει κάνει ένα παιδί. Έχει κάνει ένα παιδί. Και σήμερα που τα μέσα ασχολούνται με αυτό, της Ιωάννας της κάνει κακό. Δεν της κάνει καλό. Της Ιωάννας θα της κάνει πάρα πολύ καλό η δικαστική απόφαση, η οποία αναμένεται. Όταν με το καλό πρωτοείσακτα μπει η υπόθεση,
και πρωτόδικα και στο εφετείο και όλες τις διαδικασίες, εκεί θα δικαιωθεί η Ιωάννα. Γιατί πιστέψτε με, θα δικαιωθεί η Ιωάννα και στα μάτια της Ιωάννας θα δικαιωθούν και πάρα πολλά κορίτσια και με το συγκεκριμένο και με τη συγκεκριμένη απόφαση δεν είμαι προπαίτης, ακούστε, ούτε βλέπω το μέλλον. Αλλά επειδή τυχαίνει να έχω κάνει ρεπορτάζ, να έχω διαβάσει αρκετά και να έχω δει τι γίνεται στη συγκεκριμένη υπόθεση, έχω ένα δημοσιογραφικό συμπέρασμα που μπορώ μέχρι το σημείο που μπορώ να το μεταφέρω. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας πω ότι είναι μία υπόθεση η οποία έχει ένα τεράστιο κενό και είναι και το κενό προστασίας της Ιωάννας. Είναι αυτό που είπε ο Τάσος πριν, το οποίο θα το θίξουμε γιατί έχουμε και άλλη υπόθεση την οποία αναδεικνύουμε αύριο. Με παίκτη εν ενεργεία της Super League, ο οποίος κάθεται στο σκαμνί για αντίστοιχη ιστορία και έναν επιχειρηματία από τη Θεσσαλονίκη. Το πρόβλημα είναι, κυρίες και κύριοι, ότι με το που θα μπει στο διαδίκτυο, χάνεσαι. Δεν σταματάει. Δεν σταματάει αυτό. Ακόμα κι αν ο Τάσος στείλει εξώδικα, ακόμα κι αν βρει τα μεγάλα site, που είναι πολύ δύσκολο να τους βρεις. Αποθηκεύουν σε άλλους λογαριασμούς. Αποθηκεύουν στο κινητό του, αγόρι μου. Ποιους λογαριασμούς. Και ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να το κάνουν. Και επίσης ξέρουμε πολύ καλά ότι οφείλουν να το κάνουν για το παιδί τους, οφείλουν να το κάνουν για τον πάρη τους, διότι το σχολείο είναι πάρα πολύ σκληρό. Και τα παιδιά είναι σκληρά. Τα παιδιά είναι σκληρά, διότι μιμούνται συμπεριφορές των γονιών τους και έρχεται το παιδί και μεταφέρει ως όχημα μεταφοράς αυτά που ακούει στο σπίτι. Και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για το παιδί τους και οφείλουμε όλοι να προστατεύσουμε το κορίτσι αυτό, το οποίο ήταν θύμα, ξαναλέω. Θύμα ήταν. Να πω κάτι που έχω διαβάσει όσον αφορά τη δικογραφία, θα μας πει και ο κύριος Ντούγκας, ότι ήταν σε μια συνάντηση που είχαν γίνει σε ένα καφέ και είχε πάει ο ένας από τους κατηγορούμενους, ήταν μαζί και μια φίλη της Ιωάννα Στούνη, παίχτρια του My Style Rocks, και παραδέχθηκε εκεί ότι το έκανε λέει, για πλάκα. Και συνεργάτη της στην εταιρεία ρούχων που έχει. Για πλάκα λέει. Η Στέλλα. Το παραδέχτηκε λοιπόν ότι έγινε και έγινε για πλάκα. Αυτά τα πράγματα πρέπει να πούμε ότι δεν γίνονται για πλάκα. Είτε να σπάσουμε πλάκα, είτε για να φανούμε μάγκες, να φανώ εγώ στον Άσο μάγκα, να φανώ Νίκο μου σε σένα μάγκα. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Ότι οι πληγές που αφήνει το reverse porn video σε μία γυναίκα και σε έναν άντρα ακόμη είναι πάρα πολύ μεγάλες. Κατάθλιψη. Το να δείξω εγώ ότι είμαι μάγκας και ο μάγκας του πληκτρολογίου, τώρα έρχομαι στο άλλο θέμα που σήμερα που βλέπουμε ότι έχει πάρει διάσταση το συγκεκριμένο θέμα και ότι ο καθένας γράφει το κοντό του και το μακρύ του, στον άντρα της, στον Αλεξάνδρου που είναι ένα αγαπημένο ζευγάρι και προσπαθούν να μεγαλώσουν το παιδί τους και τον βρίζουν και του στέλνουν το βιντεάκι, είναι ανήθικο, είναι εσχρό και πραγματικά λυπάμαι. Γιατί αυτό θα κάνει κακό στην οικογένειά τους. Έκανε μήνυση ο Αλεξάνδρου. Φυσικά έκανε μήνυση. Και, και φυσικά κατά συγκεκριμένου προφίλ και συγκεκριμένου προσώπου που εικάζουμε κατά ποιανού είναι. Ποιανού έχει είναι. Γίνει το οποίο έκανε και το συγκεκριμένο. Ξέρουμε συγγνώμη, Νίκο μου, το συγκεκριμένο πρόσωπο τι έκανε, τι έλεγε στα μήνυματα. Έστελνε και έβριζε την Ιωάννα στο Δημήτρη με πολύ εσχρά πράγματα και χαρακτηρισμούς που ούτε καν θέλουν να τους αναφέρουν και πρωί. Και πραγματικά λυπάμαι. Και ο Δημήτρης, μετά από τόσα χρόνια που είναι εκεί, στηρίζει την οικογένειά του, στηρίζει το παιδί του, έχει να απολογηθεί λοιπόν σε όλα αυτά τα ψεύτικα προφίλ που ο καθένας είναι ο μάγκας του πληκτρολογίου και καθόμαστε στον καναπέ μας και γράφω εγώ για σένα ό,τι θέλω, γράφω για τον Άσο ό,τι θέλω. Αλλά εγώ, και δεν λογοδοτώ πουθενά. Δεν λογοδοτώ πουθενά. Ακριβώς. Δυστυχώς. Και να πούμε ότι εκείνη την εποχή ο Αλεξάνδρου δεν ήταν με την Ιωάννα Τούνη. Πολύ αργότερα. Βρέθηκε με την Ιωάννα Τούνη και προχώρησε τη σχέση του και φτιάξαν μια οικογένεια. Που και αυτό οφείλω να το αναγνωρίσω στον Αλεξάνδρου. Διότι γνώριζε ο Δημήτρης, όπως γνωρίζαμε όλη την ύπαρξη του βίντεο, και παρόλα αυτά, όχι απλά στάθηκε δίπλα στην Ιωάννα, την στήριξε, απέκτησαν και ένα παιδάκι. Να σου πω και κάτι άλλο. Δεν μπορώ να χαρακτηρίσω μια γυναίκα ότι είναι το οτιδήποτε, μην πω τους χαρακτηρισμούς, επειδή είχε την ατυχία και έπεσε σε κάποιον. Που δεν θέλω καν να το χαρακτηρίσω και τη διέσυρε στο Πανελλήνιο. Έτσι. Η Ιωάννα είναι το θύμα. Και δεν είναι μοναδική. Έτσι. Απλά η Ιωάννα έχει τη δυνατότητα, επειδή είναι επώνυμη, να μπορέσει να το βγάλει προς τα εμπρός. Να σου πω κάτι, Τζορτζιά. Θέλει γενναιότητα. Δυσκολεύτηκε πάρα πολύ μέχρι να το πάρει απόφαση να κινηθεί νομικά. Ακόμα και η Ιωάννα δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Ήθελε γενναιότητα μεγάλη και την έχει. Ήθελε η κότσια. Για μένα ήθελε κότσια. Και φάνηκε ότι έχει κότσια και το κάνει όχι μόνο για να προστατεύσει την εικόνα της, το κάνει για να προστατεύσει κυρίως το παιδί της. Το παιδί που θα αποκτήσει, το δεύτερο παιδί της, αν θα μεγαλώσει η οικογένειά της. Το κάνει για να προστατεύσει την οικογένειά της και μαγιά της. Και εμείς θα είμαστε, ξαναλέω, την έχω κρίνει για τις επιλογές της επαγγελματικές πάρα πολύ αυστηρά στο παρελθόν μέσα από τον Άσος Μπλοκ. Το έχω κάνει. Ναι, το παραδέχομαι. Διότι μου δίνει την ευκαιρία, αν θέλετε, τη δυνατότητα με τις κινήσεις, τις τηλεοπτικές, να την κρίνω, γιατί αυτή ήταν η δουλειά μου.
Όμως, οφείλω να παραδεχτώ και να σταθώ δίπλα σε έναν άνθρωπο που είναι θύμα. Θύμα. Τάσο Μένης. Και θέλω να πω όμως και έλα. Το τελευταίο, όσον αφορά και τους μάρτυρες. Mm. Οι μάρτυρες για μένα όλοι έχουν τη δική τους αξία και είναι πάρα πολύ σημαντικοί, γιατί σε λίγο καιρό θα κληθούν, είναι πολύ πιθανό, να καταθέσουν και στο δικαστήριο. Όμως, για τον Φιντερίκο επιβεβαιώνει κάτι πολύ σημαντικό. Ότι ένας από τους δύο των κατηγορημένων ήταν εκεί πέρα στο σημείο. Που βέβαια. Σήμερα γίνεται μια προσπάθεια να μας πούν ότι ένας από τους δύο έλειπε. Ο ένας λέει ότι ήμουν με την κοπέλα μου σπίτι, άρα δεν είχα καμία είναι επαφή με την βιντεοσκόπηση. Και ότι ο άλλος έλειπε εκτός Χαλκιδικής. Στηρίζει ναι. το σενάριο. Όμως ο συγκεκριμένος μάρτυρας επιβεβαιώνει την ύπαρξη και όλο αυτό που στο έγινε. Στο συγκεκριμένο σημείο, τη συγκεκριμένη ώρα. Τη συγκεκριμένη γιατί στιγμή. Τα δικαστήρια δικάζουν πραγματικά περιστατικά. Γι' αυτό θα κριθούν όλες λοιπόν οι μαρτυρικές καταθέσεις και να έχουμε υπομονή ότι σε λίγο καιρό θα βγουν πολύ σημαντικά στοιχεία. Σας μιλάω λοιπόν ότι γίνεται μεγάλος αγώνας για να συλλέξουμε στοιχεία. Και πρέπει να σταματήσει και να σεβαστούμε το συγκεκριμένο ζευγάρι. Σας μιλάω πραγματικά. Μπορούν να προβάλλουν, θα μου πείτε και το άλλο. Ακούω και τον αντίλογο. Την προσωπική του ζωή στα social. Αυτή είναι η δουλειά τους. Όμως εδώ πέρα έχουμε μια ποινική υπόθεση και που το συγκεκριμένο ζευγάρι πασχίζει να αποδείξει την αλήθεια του. Έτσι.